Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Τι ωραία. Ωραίος ο καιρός το Σάββατο, λίγο την Κυριακή μας τα χάλασε. Έκανε και άλλο μπάνιο. Εντάξει, πλέον η θερμοκρασία έχει ανέβει αρκετά και στην επιφάνεια της θάλασσας. Εχθές βέβαια είχαμε κάποιες καταιγίδες προς τα δυτικά και βόρεια, ακόμη και χαλάζει. Προς τα ανατολικά και νότια όμως, στις περισσότερες περιοχές είχαμε ηλιοφάνεια και καλές θερμοκρασίες, ακόμη και για μπάνιο. Ο καιρός πολύ καλός, θα λέγαμε, την εβδομάδα που ανοίγεται μπροστά μας. Προσοχή όμως στους βοριάδες που θα ενισχυθούν μέσα στο Αιγαίο και αυτό βέβαια με τη σειρά του αυξάνει και τον κίνδυνο για τις πυρκαγιές. Μην ζήσουμε τα περσινά που ήταν δυστυχώς πολύ άσχημες έτσι οι καταστάσεις που ζήσαμε πέρυσι. Έχεις δίκιο. Πάμε. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Με ήπιες καιρικές συνθήκες ξεκινάει και η νέα εβδομάδα στη χώρα μας. Βλέπετε χαρακτηριστικά στον χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων ότι η χώρα μας καλύπτεται από ομαλό πεδίο βαρομετρικών πιέσεων. Το βαρομετρικό χαμηλό που απασχόλησε χτες αρκετές, θα μπορούσαμε να πούμε, περιοχές της χώρας μας, έχει αρχίσει πλέον και απομακρύνεται προς την περιοχή της Τουρκίας και προς τη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό δίνει την ευκαιρία στον καιρό πλέον να βελτιωθεί. Παρ' όλα αυτά όμως δεν θα πρέπει να παραλείψουμε ότι και τη νέα εβδομάδα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα έχουμε μπόρες και τοπικές καταιγίδες προς τα κεντρικά και βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα, φαινόμενα τα οποία μπορεί να κρατούν λίγο σε ό,τι αφορά τη διάρκεια τους. Παρ' όλα αυτά είναι ικανά σε τοπικό επίπεδο να δημιουργήσουν προβλήματα. Πάμε όμως να δούμε με τι καιρικές συνθήκες θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στη χώρα μας. Βλέπετε λοιπόν ότι στις περισσότερες περιοχές για σήμερα Δευτέρα, 30 Μαΐου, πρώτη τελευταία ημέρα του Μαΐου, βλέπετε χαρακτηριστικά ότι ο καιρός ξεκινάει πολύ καλός στις περισσότερες περιοχές της επικράτειας, με λίγες όμως τοπικές συννεφιές προς τα δυτικά τμήματα και προς την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Παρ' όλα αυτά όμως, τις θερμές ώρες της ημέρας, οι συννεφιές αυτές θα καλύψουν αρκετές περιοχές του υπηρωτικού κορμού της χώρας μας και θα συνοδεύονται από βροχές ή και πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες με έμφαση ορεινές περιοχές και στα βορειοανατολικά τμήματα, ακόμη και σε πιο έτσι χαμηλά υψόμετρα. Δηλαδή θα φτάσουν οι καταιγίδες ακόμη και σε θαλάσσιες, πιθανόν και παραθαλάσσιες περιοχές. Στο πεδίο των ανέμων δεν έχουμε να σημειώσουμε κάτι το αξιόλογο. Οι άνεμοι σε Ιόνιο και Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με τις εντάσεις τους να βρίσκονται κοντά στα 3 με 4 μποφόρ, εξαίρεση το νότιο-ανατολικό Αιγαίο, που θα επικρατήσει ένας μέτριος βόρειο-δυτικός άνεμος, με τον υδράργυρο αργά το μεσημέρι να προσεγγίζει σε αρκετές περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Αρκετά καλές, θα λέγαμε, θερμοκρασίες για την εποχή βέβαια στην οποία βρισκόμαστε. Πάμε τώρα να εστιάσουμε για την περιοχή της Αττικής. Για σήμερα Δευτέρα αναμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες στο νομό Αττικής. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει τις αμέσως επόμενες ώρες. Έχουμε κάπως αυξημένη σχετική υγρασία τώρα νωρίς το πρωί. Στο πεδίο των ανέμων, οι άνεμοι από την πλευρά του Σαρονικού για τις περισσότερες ώρες ημέρας θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με τις εντάσεις τους στα 3 τοπικά ακόμη και 4 μποφόρ. Στον αντίποδα προς το νότιο Εβοϊκό θα επικρατήσει μέτριο νότιο-δυτικό ρεύμα. Ο υδράργυρος έχει σημειώσει έτσι μια μικρή πτώση και αυτό βέβαια έχει γίνει αισθητό και τώρα νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα στα πιο βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού Αττικής. Αργά το μεσημέρι όμως θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 30 με 32 βαθμούς. Μετατοπιζόμαστε τώρα και λίγο πιο βόρεια για να δούμε για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Και εδώ η μέρα ξεκινάει με καλές καιρικές συνθήκες. Εχθές προσπαθήσανε κάποιες καταιγίδες να διασχίσουν τον νομό Θεσσαλονίκης από τα δυτικά προς τα ανατολικά μέχρι και αργά το απόγευμα. Μέσα στη νύχτα ο καιρός βελτιώθηκε και τώρα ξεκινάμε με καλές καιρικές συνθήκες. Προς το μεσημέρι απόγευμα όμως θα αναπτυχθεί για άλλη μια ημέρα θερμική αστάθεια, που σημαίνει ότι θα έχουμε μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, με έμφαση όμως ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Άρα, όσο πιο κοντά στη θάλασσα βρισκόμαστε, τόσο πιο μικρές είναι οι πιθανότητες στο να εμφανιστούν τέτοια φαινόμενα αργά το απόγευμα. Παρ' όλα αυτά, και το τονίζουμε αυτό γενικά για την επικράτεια, όταν βλέπετε την ανάπτυξη τέτοιων φαινομένων, να απομακρύνεστε από τις θάλασσες, γιατί είναι πολύ πιθανόν κάποιοι κεραυνοί να χτυπήσουν χαμηλά. Στο πεδίο των ανέμων δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο, γύρω θαλάσσιες, παραθαλάσσιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, με τις εντάσεις τους στα 3 τοπικά ακόμη και 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία έχει σημειώσει και εδώ μια μικρή πτώση. Ξεκινάμε περίπου από τους 16 με 17 βαθμούς τώρα νωρίς το πρωί. Αργά το μεσημέρι θα συναντήσουμε τον υδράργυρο κοντά στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Πάμε τώρα και λίγο πιο ανατολικά για να δούμε για την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Σε αυτά εδώ τα γεωγραφικά διαμερίσματα εμφανίζονται, θα λέγαμε, αρκετά υψηλές πιθανότητες για να δούμε προς μεσημβρινές και απογευματινές ώρες γενικευμένες μπόρες ή ακόμη και τοπικές καταιγίδες. Δεν αποκλείεται τα φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν τόσο στη θάλασσα όσο και την ξηρά. Θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, με τις εντάσεις τους στα 3
τοπικά ακόμη και 4 μποφόρ και τον υδράργυρο που βλέπουμε τώρα νωρίς το πρωί σε χαμηλές τιμές προς τα πιο βόρεια τμήματα αυτών των περιοχών. Αργά το μεσημέρι όμως θα συναντήσουμε θερμοκρασίες κοντά στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Πάμε τώρα και λίγο πιο νότια για το νότιο Ανατολικό Αιγαίο. Εδώ αναμένουμε εξαιρετικές καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κάποιες τοπικές συννεφιές θα κάνουν την εμφάνισή τους στα πιο έτσι ανατολικά τμήματα του Αιγαίου μας που βλέπουν προς την περιοχή της Τουρκίας. Και αυτές οι συννεφιές βέβαια οφείλονται στην αστάθεια που αναμένεται να αναπτυχθεί αργά το απόγευμα στο εσωτερικό της Τουρκίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις με μέτριες εντάσεις προς τη θάλασσα όμως του Καστελόριζου. Θα συναντήσουμε μέτριο βόρειο-δυτικό ρεύμα. Ο υδράργυρος θα προσεγγίσει αργά το μεσημέρι, όπως βλέπετε, χαρακτηριστικά σε αρκετές περιοχές στους 28 με 32 βαθμούς Κελσίου. Πάμε τώρα να δούμε σε ό,τι αφορά την εξέλιξη και έχουμε τοποθετήσει τον χάρτη των αερίων μαζών. Βλέπετε λοιπόν με τους χρωματισμούς, δεν αναμένουμε κάποιο έτσι αξιόλογο θερμό κύμα στην περιοχή μας. Θα μπορούσαμε μάλιστα να πούμε ότι μια αβαθής ψυχρή λίμνη σε ό,τι αφορά τη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο τμήμα της χώρας μας προς τα ανατολικά, ιδιαίτερα και νότια τμήματα. Αυτό στην ουσία τι θα κάνει, θα εμποδίσει τις πολύ θερμές αέριες μάζες να έρθουν προς την περιοχή μας. Άρα λοιπόν τα κύρια χαρακτηριστικά των επόμενων ημερών, για τον καιρό λοιπόν των επόμενων ημερών, θα είναι οι μπόρες ή και οι τοπικές καταιγίδες εξαιτίας και αυτής της αβαθούς ψυχρής λίμνης που αναμένεται να βρεθεί στην περιοχή μας, ιδιαίτερα προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα. Και βέβαια οι βοριάδες θα κυριαρχήσουν μέσα στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, αυξάνοντας σημαντικά και τον κίνδυνο για πυρκαγιές. Κατά τα άλλα, όπως βλέπετε, θερμοκρασίες. Την πιο πολύ ζέστη την αναμένουμε προς τα δυτικά τμήματα που δεν θα επηρεάζεται από αυτό έτσι το ισχυρό βοριά, από αυτόν τον ισχυρό βοριά που θα έχουμε προς την πλευρά του Αιγαίου. Πιο ανατολικά θα έχουμε θερμοκρασίες κοντά στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Και να κλείσουμε και με τους χάρτες των βροχοπτώσεων. Βλέπετε με τις μπλε αποχρώσεις. Θα έχουμε αστάθεια κυρίως ορεινές και ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας όλες τις υπόλοιπες ημέρες. Και θέλει έτσι μια προσοχή σε τοπικό επίπεδο. Δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις ή και από έντονους κεραυνούς. Παρ' όλα αυτά όμως, η ημέρα θα ξεκινάει με έντονη ηλιοφάνεια και θα συνεχίζεται έτσι καλός ο καιρός και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε έναν ήπιο καιρό αναμένεται να συναντήσουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Αλλάζει και ο μήνας μεθαύριο, μπαίνει και ο Ιούνιος. Πλέον μιλάμε για καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες.